Πάω στον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Ο πρώτος καλεσμένος ασχολείται με τη διεθνή πολιτική, παρότι κατά τεκμήριο η κύρια ασχολία του τον έχει πετυχημένο στο χώρο της επιστήμης, πρέπει να το πω αυτό. Είναι ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης, πυρηνικός γιατρός, ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και μάλιστα ένα από τα ελπιδοφόρα πρόσωπα, προσέξτε, στην αμερικανική ιατρική, πυρηνική ιατρική, ο οποίος είναι συμπατριώτης μαζί στο Ηράκλειο, αλλά τι το τελευταίο διάστημα, την αμερικανική πραγματικότητα την ξέρει από την καλή και από την ανάποδη, και ο οποίος το τελευταίο διάστημα διατυπώνει μία άποψη που δεν είναι, να το πω, της μοδός. Όμως έχουμε πει ότι εδώ ακούγονται όλα. Ε? Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Καλημέρα και στους ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής σας. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να μου πείτε πριν από οτιδήποτε άλλο, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς στην πραγματικότητα του τι συμβαίνει στην αμερικανική πολιτική σκηνή σε σχέση με το Ισραήλ, τη Γάζα, τους Παλαιστινίους, τη Χαμάς, τον Νετανιάχου. Διότι το τελευταίο είναι ότι 100 διπλωμάτες κάθε σειράς στέλνουν μια επιστολή στο State Department και στο Biden και τους λένε, παιδιά, πολύ fake news υπέρ του Ισραήλ. Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί με τόσο εμφατικό τρόπο και γι' αυτό θέλω να μου πείτε τι αποκρισταλώνεται στο εσωτερικό της αμερικανικής πολιτικής διοίκησης. Κύριε Σαχίνη, η Αμερική είναι ο φύλακας άγγελος του Ισραήλ. Υπάρχει μια μεγάλη και πάρα πολύ ισχυρή Ισραηλινή κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σίγουρα η Αμερική και σε επίπεδο διπλωματίας και σε επίπεδο κρατικών δομών είναι ο μεγάλος προστάτης του κράτους του Ισραήλ διαχρονικά επί πολλές δεκαετίες. Και θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι καλώς είναι και για καλώς συμβαίνει αυτό, γιατί το Ισραήλ, τουλάχιστον στη δικιά μου θεώρηση, είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο, κύριε Σαχίνη, της Δύσης, του δυτικού πολιτισμού, σε μια περιοχή πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Περιστοιχίζονται, το κράτος τους περιστοιχίζεται από αραβικούς πληθυσμούς και είναι πάρα πολλές φορές που το Ισραήλ έχει δεχτεί ταυτόχρονη επίθεση από πολλές κατευθύνσεις. Σας θυμίζω ότι το 1967 επιτέθηκαν στο Ισραήλ 3 κράτη ταυτόχρονα. Η Αίγυπτος, η Ιορδανία από πάνω, η Συρία και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλα τα αραβικά κράτη, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ έστελναν τότε στρατεύματα και πολεμοφόδια προκειμένου να εξαφανίσουν, να εξαϊλώσουν το κράτος του Ισραήλ. Κύριε Σαχίνη, νομίζω τα νούμερα λένε όλη την αλήθεια. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό, το επί της 100 ποσοστό του ΑΕΠ που κάθε χρόνο το Ισραήλ επί δεκαετίες ξοδεύει για την άμυνά του. Είναι περίπου 5% του ΑΕΠ της χώρας. Για να έχουμε μία αίσθηση και να έχουν μία αίσθηση και οι ακροατές σας τι σημαίνει αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι η μεγάλη υπερδύναμη του πλανήτη για άμυνα, το ετήσιο μπάτζετ της είναι γύρω στο 3,5% του ΑΕΠ της χώρας. Η Ρωσία, διάβαζα πρόσφατα σε άρθρο στους New York Times, υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα 2,7 με 2,8% του ΑΕΠ ξοδεύει για την άμυνα. Και αναμένεται το 2024 αυτό το ποσοστό να εκτοξευθεί στο 5,5%. Και αντιλαμβάνεστε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί η Ρωσία έχει έναν ενεργό, εκτεταμένο, σε μεγάλο μέτωπο, ενεργό πόλεμο στην Ουκρανία επί ένα χρόνο και παραπάνω. Με άλλα λόγια, το Ισραήλ είναι ένα κράτος του οποίου η οικονομία λειτουργεί επί δεκαετίες σαν να βρίσκεται σε κατάσταση ενεργού εκτεταμένου πολέμου διαρκώς. Ρωτώ λοιπόν και εσάς και τους ακροατές και όλους όσους συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, πιστεύετε ότι ένα κράτος θα επιθυμούσε να λειτουργεί με τέτοιους όρους επί δεκαετίες? Ξέρετε πόσο είναι η στρατιωτική θητεία στο Ισραήλ, η οποία είναι ασφαλώς και υποχρεωτική, στα 18? Είναι 32 μήνες για τους άνδρες και 24 μήνες για τις γυναίκες. Ποια κοινωνία έχουν βίτσιο οι νέοι στο Ισραήλ και θέλουν να ξοδεύουν σχεδόν 3 χρόνια από τη ζωή τους να υπηρετούν στο στρατό? Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι υποχρεωμένοι και το γνωρίζω αυτό, διότι
αρκετοί συνάδελφοί μου και φίλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ισραηλινοί μου περιέγραφαν πόσα χρόνια χρειάστηκε να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις. Και αυτά όλα, κύριε Σαχίνη, το Ισραήλ τα κάνει διότι είναι αναγκασμένο να τα κάνει προκειμένου να διατηρήσει την ύπαρξή του. Και αυτό που έγινε με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και αυτή τη βαρβαρότητα είναι άλλη μία απόδειξη ότι το Ισραήλ είναι αναγκασμένο να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και στο ερώτημά σας για το ποια είναι η θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και η κυρίαρχη άποψη είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να στηρίξουν το Ισραήλ σε άλλη μια δοκιμασία την οποία καλείται να αντιμετωπίσει, να διασφαλίσουν την άμυνα του Ισραήλ. Και όπως σας είπα, η άποψή μου είναι ότι αυτό που γίνεται εκεί δεν είναι μια διασφάλιση της άμυνας μόνο του Ισραήλ, είναι μια διασφάλιση της Δύσης, είναι μια διασφάλιση, θα έλεγα, του πολιτισμού έναντι της βαρβαρότητας. Δεν είναι, ξέρετε, εθνικό απελευθερωτικός ο αγώνας. Αυτή της Χαμάς, δεν ξέρω αν με ακούτε. Εσάς ακούμε, εσάς. Αυτοί της Χαμάς που μπήκαν μέσα στα Ισραηλινά εδάφη δεν φώναζαν, κύριε Σαχίνη, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Έχετε προσέξει ποιο ήταν το σύνθημά τους? Το σύνθημά τους ήταν το «Θεός είναι μεγάλος», το γνωστό στα αραβικά. Και με αυτό το σύνθημα σκότωναν, αποκεφάλιζαν μωρά. Όταν οι Έλληνες, για παράδειγμα, έκαναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα στην Κύπρο, διότι εγώ προσωπικά θεωρώ τους Κύπριους Έλληνες, δεν σκότωναν μωρά, ούτε αποκεφάλιζαν πολίτες. Δεν επιτέθηκε η Χαμάς σε κάποιο στρατιωτικό στόχο. Έσφαζαν κατά έναν βάρβαρο τρόπο νέα παιδιά που πήγαν σε ένα μουσικό φεστιβάλ. Δεν είναι αυτός εθνικό απελευθερωτικός αγώνας. Ακούγεται η άποψη και στην Ελλάδα και από μεγάλους πολιτικούς ότι η λύση των δύο κρατών. 7 φορές οι Παλαιστίνοι έχουν αρνηθεί το να φτιαχτεί η Παλαιστινιακό κράτος. Σας προτρέπω ειλικρινά στις εκπομπές σας που πραγματικά εγώ τις παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια, σας προτρέπω πραγματικά να δείξετε μια συνέντευξη του Κλίντον, μια δήλωση του Κλίντον, ήταν το 2016 αν δεν κάνω λάθος, στην προεκλογική περίοδο τότε της γυναίκας του έναντι του Τραμπ, όπου δήλωσε ο Κλίντον ότι σχεδόν έδωσα τη ζωή μου για να δώσω στους Παλαιστινίους ένα κράτος. Τους είχε προτείνει μία λύση με όλη τη Γάζα δικιά τους, το 96-97% της Δυτικής Όχθης και αντισταθμιστικά εδάφη από το κράτος του Ισραήλ. Και όμως και αυτό το είχαν απορρίψει. Διότι στην αντίληψή τους είναι ότι θα πρέπει να φύγουν τελείως οι Ισραηλινοί από εκεί και να εξαφανιστεί wiped out το Ισραηλινό κράτος. Αυτές είναι οι απόψεις που, η ιδέα άποψη που επικρατεί, που υποστηρίζεται από πολλούς ότι άλλο λένε, λέει, Παλαιστίνη, άλλο Χαμάς. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα είναι απόλυτα ακριβές. Το σίγουρο βέβαιο είναι ότι όλοι οι Χαμάς είναι Παλαιστίνοι. Και εγώ δεν είδα όλα αυτά τα χρόνια κανένας Παλαιστίνιος να διαμαρτύρεται εναντίον της Χαμάς. Δεν είδα κάποια διαδήλωση Παλαιστινίων εναντίον της Χαμάς, η οποία έκλεψε την διεθνή βοήθεια προς τους Παλαιστινίους, η οποία, κύριε Σαχίνη, κατά κεφαλήν ήταν μεγαλύτερη από το σχέδιο Μάρσαλ. Διεθνή οικονομική βοήθεια που δόθηκε για να φτιαχτούν σχολεία κτλ. Και ανταυτού αυτοί έφτιαχναν βόμβες, ρουκέτες. Υπήρχε και έντονη διαφθορά και διασπορά των χρημάτων. Άρα νομίζω ότι στην Ελλάδα ειδικά, κύριε Σαχίνη, το όλο θέμα του πολέμου στο Ισραήλ αντιμετωπίζεται με λίγο παλιωμοδίτικους όρους της εσωτερικής πολιτικής πραγματικότητας αριστεράς-δεξιάς. Η αριστερά είναι με τους αδύναμους, άρα με τους Παλαιστίνιους, η δεξιά είναι με τους ισχυρούς, άρα με το Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Θα πρέπει να δούμε την θρησκευτική και πολιτισμική διάσταση του πράγματος. Μισό λεπτό. Εγώ ακούω με ιδιαίτερο προβληματισμό τα όσα καταθέτετε. Όμως οφείλω να σας ρωτήσω, δεν σας προβληματίζει το γεγονός, γιατί την αμερικανική πολιτική πραγματικότητα την ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι και εκεί δεν είναι ενιαία η αντίληψη? Λέτε ότι στην Ελλάδα γίνεται με όρους παλαιοπολιτικούς, παλαιοκομματικούς. Okay. Στην Αμερική, όταν φτάνουν 100 κορυφαίοι διπλωμάτες κάθε βαθμού να λένε στο State Department και στον Biden, για στάσου ρε φίλε, πολύ μονόπατα, πολύ Ισραηλινό fake news παίζεται στην εξωτερική μας πολιτική, δεν μας λέει κάτι? Όταν κορυφαίος αρθρογράφος στο New York Times,
ο Φρίντμαν. Λέει ότι δεν μπορεί να ταυτίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις πολιτικές Νετανιάχου. Δεν σας δείχνει ότι ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχύει αυτό που εδώ το λέτε παλαιοκομματικό? Κοιτάξτε, δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη όλα αυτά που μου περιγράφετε, διότι στην Αμερική η δημοκρατία λειτουργεί. Η Αμερική είναι μια από τις ισχυρότερες, ίσως είναι η ισχυρότερη δημοκρατία στον πλανήτη, και το να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές θέσεις είναι ακριβώς η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Και γενικά εκεί προσπαθούν διαρκώς να ισχυροποιούν και να ανεβάζουν τη δημοκρατία τους. Οπότε όλα αυτά που μου περιγράφετε, οι διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν αποτελούν έκπληξη για μένα. Ωραία. Αναφερθήκατε λοιπόν... Στην Ελλάδα ισχύει αυτό? Οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να κατατίθενται ή είναι υποδιωγμό και ποινικοποιούνται? Όχι, δυστυχώς δεν ισχύει, επειδή ακριβώς μπορώ να συγκρίνω την Ελλάδα με τη ζωή στην Αμερική. Η Ελλάδα είναι πολύ πιο ασθενής, μπορεί να γέννησε τη δημοκρατία, αλλά πλέον είναι πολύ πιο ασθενής δημοκρατία. Και ο βασικός λόγος είναι διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ισχυρούς ανεξάρτητους θεσμούς. Μάλιστα. Μου αναφερθήκατε σε διπλωμάτες οι οποίοι αναφέρουν. Βεβαίως. Έγινε θέμα στο ίδιο το press room ερώτηση δημοσιογράφων. Και Έλληνες δημοσιογράφοι ρώτησαν. Τι γίνεται με αυτή την επιστολή? Ναι. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, ποιοι ήταν οι δύο πιο σημαντικοί εχθροί του Νετανιάχου στην πολυετή πορεία του στην πολιτική του Ισραήλ? Δεν ήταν πολιτική από το Ισραήλ. Οι δύο σημαντικότεροι αντίπαλοι που είχε ο Νετανιάχου ήταν δύο Αμερικανοί πρόεδροι, ο Κλίντον και ο Ομπάμα. Με τους οποίους ο Νετανιάχου, κύριε Σαχίνη, πρέπει να ξέρετε ότι είναι κατά βάση Αμερικανός. Στην Αμερική μεγάλωσε, 7 χρονών πήγε στην Αμερική, στο Νιου Τζέρσι μεγάλωσε. Και ο μπαμπάς του από τους γκουρού του κόμματος Λικούντ. Ναι, ακριβώς. Το οποίο να σας θυμίσω ότι κορυφαίοι Ισραηλινοί Εβραίοι προσωπικότητες το κόμμα Λικούντ το χαρακτήρισαν ένα κόμμα στα όρια του ακροφασιστικού. Η Άρεντς, για παράδειγμα, τα τέλη της δεκαετίας του 40, επειδή αναφερθήκατε στο 67 ορθώς, να σας θυμίσω 47-48, αυτός που κινήθηκε κατά των αραβικών κρατών ταυτόχρονα ήταν το Ισραήλ. Δηλαδή σε αντίποδα αυτού που συνέβη το 73. Το 67, συγγνώμη. Είχε πει ο Κλίντον, και έχει δίκιο σε αυτό, ότι στην ιστορία του Μεσανατολικού κανένας δεν έχει καθαρά χέρια. Η ιστορία του Μεσανατολικού είναι μια πολυετή ιστορία εγκλημάτων. Ποιος έχει τα πιο λερωμένα, τα έχει ειδήσει τα πιο λερωμένα χέρια? Γιατί και το 67 που αναφερθήκατε, κύριε Παπαδάκη, γιατί σήμερα είπατε, και είναι άποψή σας σεβαστή, ότι το Ισραήλ είναι το ανάχωμα του δυτικού κόσμου της δημοκρατίας. Το 67 πάντως αυτό το ανάχωμα η Σοβιετική Ένωση το στήριξε. Δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά πραγματικά επιμένω ότι είναι ένα, δεν θα έλεγα ανάχωμα, είναι ένα προκυχωρημένο φυλάκιο. Εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Βεβαίως. Ακούω δυστυχώς στη χώρα μου, στην Ελλάδα, καταρχάς κανένας δεν συμπαθεί τον πόλεμο, κανένας δεν θέλει παιδιά να σκοτώνονται, κανένας δεν θέλει βαρβαρότητα. Ακούω όμως δυστυχώς στην Ελλάδα να αναπτύσσονται επιχειρήματα υποστήριξης, δεν θα έλεγα τόσο σχεδόν υποστήριξης της Χαμάς. Ακούω δηλαδή επιχειρήματα τα οποία τα ίδια επιχειρήματα ταυτόχρονα αναπτύσσει ο Ερντογάν. Δυστυχώς έχω την άποψη ότι επηρεαζόμενοι, ξαναλέω, από κάποιες ιδεολειψίες επηρεαζόμενοι από τους διαχωρισμούς τους μεταπολιτευτικούς, αντιμετωπίζουμε και προσεγγίζουμε και τη διεθνή πολιτική με τους όρους της ελληνικής παραδοσιακής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά. Νομίζω ότι αυτό είναι πρώτον αντιπαραγωγικό, είναι παλαιομοδίτικο και δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Δείτε αυτή τη στιγμή ποιοι υπερασπίζονται με τόσο φανατισμό τους Παλαιστίνιους. Ο πιο ισχυρός υπερασπιστής τους, ο οποίος μάλιστα δηλώνει ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, είναι ο Ερντογάν. Δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς για τις προθέσεις του Ερντογάν έναντι των Ελλήνων. Όπα. Εγώ δεν εκφράζω άποψη, θέτω ερωτήματα, αλλά μιας και το θίγεται. Άρα, τι δουλειά έχει ο Ερντογάν 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα με νέα υπουργούς, 300 κυβερνητικούς, και μάλιστα σήμερα είναι η μέρα ανακήρυξης του ψευδοκράτους στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, με στρατό εισβολής και κατοχής
στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Αν ο Ερντογάν λοιπόν έχει αυτή την επιχειρηματολογία και πολλοί στην Ελλάδα την ασπάζονται, η σημερινή κυβέρνηση κάνει μπράτσο στην επιχειρηματολογία Ερντογάν, υποδεχόμενος την, ο Πρωθυπουργός, την τουρκική κυβέρνηση σε 7 Δεκεμβρίου. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να κάνω υπόδειξη στο ότι ποια πολιτική θα πρέπει να ακολουθηθεί στην εξωτερική μας πολιτική, αλλά θεωρώ ότι είναι τραγικό λάθος το να εθελοτυφλεί η Ελλάδα, να κάνει ό,τι δεν βλέπει, να κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Πιστεύω ότι το να δέχεσαι τον Ερντογάν, όταν ο Ερντογάν αναπτύσσει μια τέτοια ρητορική, θα έπρεπε το αντίθετο, πιστεύω, η χώρα μας όχι μόνο να μην συμμετέχει σε συνομιλίες αυτή την περίοδο, διότι μόνο έτσι υπάρχει περίπτωση και να διορθωθεί και να αλλάξει, αλλά θα έπρεπε να ζητήσει και από τη διεθνή κοινότητα να επιβληθούν κυρώσεις στον Ερντογάν, που ανερυθρίαστα και δημόσια στηρίζει μια τρομοκρατική οργάνωση. Και θα έπρεπε η Ελλάδα στα διεθνή φόρα να θέσει το θέμα, υποτίθεται μια χώρα συμμάχου και στο ΝΑΤΟ και μέλος του ΝΑΤΟ, πως μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ ουσιαστικά υπερασπίζεται και υποστηρίζει μια αναγνωρισμένη σε όλη τη Δύση τρομοκρατική οργάνωση. Και δεν είναι, ξέρετε, αν η Δύση την λέει είναι τρομοκράτες. Η Χαμάς είναι η παλαιστινιακή έκδοση, αν θέλετε, της Αλ-Κάιντα, είναι η παλαιστινιακή έκδοση του ISIS. Και νομίζω ότι παραβλέπουμε αυτή τη διάσταση του προβλήματος, το οποίο, κύριε Σαχίνη, νομίζω είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε και στην Ευρώπη και στην χώρα μας. Έβλεπα πριν λίγες μέρες μια τεράστια πορεία στο Λονδίνο, 300 και χιλιάδες κόσμου, με στην κορυφή της πορείας τον Τζέρεμι Κόρμπιν, τον ηγέτη του εργατικού κόμματος στην Αγγλία, να υπερασπίζονται την Παλαιστίνη και τη Χαμάς κατά βάση. Και το ανέκδοτο και το οξύμορο ήταν να βλέπεις όλη αυτή την τεράστια πορεία με σημαίες της Χαμάς να περνάει μπροστά από τη γέφυρα όπου είναι το κτίριο των μυστικών υπηρεσιών της Αγγλίας, της MI5. Δηλαδή, από τη μία είναι το κτίριο που υποτίθεται θα προστατεύσει τη χώρα και την Ευρώπη από τους τρομοκράτες, και από την άλλη μπροστά από αυτό το κτίριο χιλιάδες κόσμου να παρελάζουν με σημαίες της Χαμάς. Νομίζω ότι η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα και η χώρα μας θα έχει πρόβλημα. Άκουγα, νομίζω, προχτές τον εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Μάζη, που συχνά παρακολουθώ και στις εκπομπές σας, να αναφέρεται σε περιστατικά που έχουν ήδη συμβεί στην Ελλάδα και τα οποία δεν έχουν αποκτήσει δημοσιότητα. Ανέφερε ότι ένας, για παράδειγμα, από τους τρομοκράτες και τους χασάπιδες στο Μπαρτακλάν, στο θέατρο στο Μπαρτακλάν, στο Παρίσι, όπου σκοτώθηκαν, υπήρξε μία εκατόβη νεκρών, ζούσε στην Αθήνα, ζούσε, λέει, στο Παγκράτη για 6 μήνες. Όταν ήρθε ο Μακρόν στην Ελλάδα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συνελήφθησαν 12 τρομοκράτες του ISIS. Το γεγονός ότι στη χώρα μας γενικά, κύριε Σαχίνη, μέχρι σήμερα υπάρχει μία στάση ότι η Ελλάδα είναι εκτός από αυτό το κάδρο των χωρών που αποτελούν στόχους ή θύματα των ριζοσπαστών Ισλαμιστών που καταφεύγουν σε μαζικά τυφλά χτυπήματα μοναχικών λύκων, δηλαδή που σκοτώνουν μέσα σε ένα εμπορικό μόλ ανθρώπους. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι για πολύ αυτή η κατάσταση και στη χώρα μας. Και η χώρα μας θα αποτελέσει, η Ευρώπη έχει ήδη βιώσει τέτοιου είδους τραγωδίες, και πολύ φοβάμαι ότι και η χώρα μας αργότερα ή συντομότερα μπορεί να αποτελέσει έναν τέτοιο στόχο. Και τότε θα δείτε πως όλοι αυτοί οι δημοσιολογούντες και όλη αυτή η δημόσια στάση θα μεταβληθεί εν ρηπή οφθαλμού. Διότι υπάρχει αυτή η στάση στη χώρα μας, διότι δεν το έχουμε βιώσει ακόμα. Εύχομαι πραγματικά να μην βιώσουμε τέτοιου είδους χτυπήματα, αλλά πολύ φοβάμαι με την πολιτική που ακολουθείτε, με τη χαλαρότητα που υπάρχει όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη και η χώρα μας θα έχουν σημαντικά τέτοια προβλήματα. Νομίζω πρόσφατα διάβασα, δεν ήμουν στην Ελλάδα, για ένα
περιστατικό για κάποιον στα Χανιά. Ακούω για παράδειγμα ότι έχουμε προβλήματα όσον αφορά τους εργάτες γης και σκεφτόμαστε, ωραία, θα εισάγουμε μουσουλμάνους εργάτες από μουσουλμανικές χώρες. Ωραία, εγώ τότε όπως θα έλεγε κάποιοι νέοι, καλά θα πάει αυτό. Δηλαδή, δεν έχουμε εργάτες γης να φέρουμε, ας πούμε, από την Αφρική, να φέρουμε από την Μπόκο Χαράμ εδώ πέρα. Θα υπάρξει πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Ήδη υπάρχει αυτή η χαλαρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Νομίζω. Άρα, για σας είναι πόλεμος και πολιτισμών. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Και θέλετε να σας. Υπάρχει το επιχείρημα ότι όλα αυτά τα κάνουν οι Παλαιστίνοι γιατί υπάρχει ανεργία, ζουν μια ζωή χωρίς μέλλον, χαμηλό οικονομικό επίπεδο κτλ. Θέλω να σας πω ποιος ήταν ο πιο διάσημος τρομοκράτης, ισλαμιστής τρομοκράτης που όλος ο πλανήτης ξέρει. Δεν ήταν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν ήταν ζάμπλουτος. Εντάξει, αλλά μισό λεπτό τώρα, κύριε Παπαδάκη, γιατί θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω. Και ο Σάμα Μπιν Λάντεν δεν ήταν συνεργάτη CIA για να διώξουν τους Σοβιετικούς από το Αφγανιστάν. Ναι, βέβαια. Τη Χαμάς το 3, το 4, το 5, το 6, ο κύριος Νετανιάχου δεν κυβερνούσε που τη στήριζε και ξεμπλόκαρε τα δις από το Κατάρ να έρθουν στη Γάζα για να κοντράρει τον Αραφάτ. Και εν πάση περιπτώσει, η Χαμάς είναι αυτό που είναι όπως περιγράφετε εσείς. Μπορείτε να μου πείτε γιατί στη Δυτική Όχθη χθες ισοπεδώθηκε άγαλμα του Αραφάτ. Και αυτός τρομοκράτης ήταν. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Όπως σας είπα, το Μεσανατολικό δεν είναι ένα απλό γεωπολιτικό πρόβλημα και συνυπογράφω αυτό που είχε πει και ο πρόεδρος Κλίντον, ότι είναι μια ιστορία όπου όλοι έχουν λερώσει τα χέρια τους. Η λύση ποια είναι? Είναι πολιτική? Είναι η δημιουργία δύο κρατών? Και τι δύο κρατών? Το ένα υπάρχει. Είναι το κράτος του Ισραήλ. Το κράτος της Παλαιστίνης ποιος θα το καθορίσει? Όλοι οι άλλοι εκτός των Παλαιστινίων? Δηλαδή, ακούω διάφορα. Είπατε εσείς, ήταν μια λύση, είπε ο Κλίντον, η Γάζα το 90% της Δυτικής Όχθης, τελεία. Δεν κατάλαβα. Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν έλεγαν τέτοια πράγματα, ούτε καν η συμφωνία του Όσλο έλεγε τέτοια πράγματα. Μιλούσε και για πρωτεύουσα στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Μέχρι και αυτό τους είχαν προταθεί. Η Δυτική Όχθη να μην είναι με επίκους. Αυτά όλα, όταν τα βλέπει ένας λαός, εγώ δεν μιλάω για οργανώσεις. Και δεν του έχει μείνει τίποτε άλλο. Τι πιστεύετε ειλικρινά ότι μπορεί να κάνει? Και κάποιος μου λέει εδώ πέρα, ο Βασίλης, πείτε στον κύριο Παπαδάκη ότι το Αλλάχ Ακμπαρ καλά το περιγράφει, αλλά θέλω να του θυμίσω ότι και ο Κολοκοτρώνης, μπαίνοντας στην Τροπολιτσά, έλεγε με τη βοήθεια του Θεού. Ναι, αλλά τότε ήταν ένας πραγματικός εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας. Έχω την άποψη ότι υπάρχει μια τέτοια διάσταση σε αυτό που συζητάμε και ότι συμβαίνει στο Ισραήλ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα έντονο στοιχείο θρησκευτικού και πολιτισμικού πολέμου. Και επίσης στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση, παρατηρώ πάρα πολλούς. Ας πούμε, άκουγα πρόσφατα τον κύριο Λαπαβίτα σε μια συνέντευξη που έδινε στον εξαιρετικό συνάδελφο σας, τον κύριο Καρβουνόπουλο, να συζητάει και να, με λίγο ενδόμηχη χαρά, ξέρετε, όλοι αυτοί που προέρχονται από την αριστερή. Τι χαρά για τον πόλεμο, χαρά για τους νεκρούς? Όχι, 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 να σας πω τι εννοώ. Μιλούσε και περιέγραφε ότι πλέον ο κόσμος έχει χαθεί η μονοπολικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κόσμος είναι πολυπολικός, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδύναμες κτλ. Και μέσα σε αυτό υπήρχε μια χαρά του τύπου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν. Ο μεγάλος ταξικός αντίπαλος, ας πούμε, της πάλε ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Καταρχάς, αυτό κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει. Αλλά ακόμα και να ίσχυε, ας πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια δημοκρατία, μια ισχυρή δημοκρατία, άρχισαν να εξασθενούν και να αναπτύσσονται νέοι πόλοι στη διεθνή ισχυρή πόλη, στο διεθνές στερέωμα. Αυτό είναι για καλό? Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε και έχουν παιδιά, αν κάποιοι από αυτούς έχουν παιδιά, ειδικά κόρες, εγώ θα ήθελα να τους ρωτήσω πού θα έστελναν τις κόρες τους να ζήσουν, στην Τεχεράνη για παράδειγμα ή στη Νέα Υόρκη? Να σας απαντήσω, σε χώρες που εξασφαλίζουν ευημερία στους πολίτες χωρίς εμπάργκο, χωρίς πολέμους, χωρίς βομβαρδισμούς. Για να μην ξεχνάμε δηλαδή από την άλλη ότι η μεγάλη υπερδύναμη μια χαρά έχει κάνει ένα μάτσο πολέμους και έχει διαλύσει χώρες και λαούς.
σίγουρα υπάρχουν η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ δεν είναι αλάνθαστη ή άμεμπτη, και ένα μαύρο αν θέλετε στίγμα της είναι και το κυπριακό. Απλά η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Θέλουμε να ζούμε σε χώρες δυτικού τύπου ή άλλου τύπου? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο εγώ θέτω. Ακούω καθημερινά μία διαρκή καταδίκη, γκρίνια, κατηγορώ για τη Δύση. Η κακή Δύση, η κακή Δύση και η κακή Δύση. Η κακή Ευρώπη, η κακιά Ευρώπη κτλ. Πού θέλουμε να ζήσουμε? Προς ποια κατεύθυνση θα θέλαμε να πάει ο κόσμος συνολικά? Προς μια κατεύθυνση έτσι όπως ζουν οι δυτικές χώρες, ή προς αυταρχικά καθεστώτα, διεφθαρμένα, ισχυρά αν θέλετε, όπως αυτά που υπάρχουν, που αναπτύσσονται στη Ρωσία ή σε άλλες, από άλλους πόλους? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο εγώ θέτω. Θέλουμε να έχουμε δημοκρατία, δημοκρατικά κράτη ή αυταρχικούς θρησκευτικούς ηγέτες οι οποίοι θα αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίο θα ζουν οι πολίτες? Εγώ προσωπικά με ενθουσιασμό επιλέγω ένα δυτικό μοντέλο ζωής. Αγαπώ τη δημοκρατία και την ελευθερία και θα ήθελα, αν γινόταν, όλοι οι λαοί του κόσμου να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το αγαθό της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την κατάθεση της άποψής σας. Εγώ επιλέγω να ζω σε ένα κόσμο πρωτίστως που οι θερμοκοιτίδες έχουν ρεύμα και δεν έχουν τα παιδιά εκτός θερμοκοιτίδας. Και από εκεί και πέρα αυτά τα παιδιά να φτιάχνουν το μέλλον με τα δικά τους χεράκια και όχι με τον καφά και τον ταβά κανενός, είτε Αμερικανού, είτε Ρώσου, να πάει ο καθένας στην πατρίδα του, είτε Τούρκου, είτε οποιοδήποτε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.